Ο Χάιντι Κρίστιαν Στράχε ήταν πάντα ένας πολιτικός χαμελέων. Προσπάθησε πολύ να ξεχαστεί η εποχή που έκανε παραστρατιωτικές ασκήσεις με τους Νεοναζί και το κατάφερε για 14 ολόκληρα χρόνια ως αρχηγός του κόμματος των Ελευθέρων που φόρεσε το κοστούμι του Αντιγακελέριου της Αυστρίας για τρία χρόνια. Ο Στράχια είναι ο χαρακτηριστικός τύπος του ανθρώπου που όταν στριμώχνεται τα αποδίδει όλα στην ανοριμότητα και στην κακή στιγμή. Εγκατέλειψε την προκλητική του στάση και έμαθε πώ γίνεσαι από αρνάκι μέχρι να οριστεί αντικαγκελάριο στην κυβέρνηση του ακόμα πιο νέου και φιλόδοξου συντηρητικού Σεμπάστιαν Κούρτ. Καλλιέργησε το προφίλ του καλού οικογενειάρχη που φροντίζει τον κήπο του μαζί με την νεαρή σύζυγό του και τον σκύλο του. Όταν δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες που τον δείχνουν τη δεκαετία του 80 να συμμετέχει στην νεοναζιστική οργάνωση Viking to Ghent, είπε ότι ήταν ανόητος και αφελής. Το ίδιο ισχυρίστηκε και όταν πιάστηκε στα πράσα στο επίμαχο βίντεο. Είπε ότι ήταν μεθυσμένο και συμπεριφέρθηκε ω έφηβο. Με μια διαφορά ότι είναι πολύ δύσκολο ένα μεθυσμένο σε βίλα στην Ήπιζα το 2017 να προσφέρει σημαντικέ δημόσιε συμβάσει σε Ρώσο Ολιγάρχη με αντάλλαγμα τι ρωσικέ επενδύσει στην ισχυρότερη εφημερίδα τη χώρα, την Kronen Zeitung. Κατά βάθο, ο Στράχια και το κόμμα του ποτέ δεν εγκατέλειψαν καμία από τι θεμελιώδει ξενοφοβικέ αρχέ του. Η υιοθέτηση ενό μετριοπαθού τόνου δεν ήταν παρά ένα προϊόν τακτική. Μια τακτική που τον ευνόησε μόνο για λίγο. Οι ύποπτε σχέσει με τη Ρωσία, οι επιθέσει στην ελευθερία του τύπου και η ύποπτη χρηματοδότηση ανοίγουν τον ασκό του αιώλου για όλα τα ακροδεξιά κόμματα τη Ευρώπη στη βάση των συγκινητών δοχείων.